αλλά δεν πειράζει αυτό. Καλύτερα να είμαστε περισσότεροι. Αλλά και οι λίγοι δεν πειράζει. Αρκεί το μήνυμα το οποίο θα υπέρψουμε να φύγει από αυτή την αίθουσα. Ήδη έχει φύγει με την ενημέρωση που έχει γίνει από τα μέσα τοπικά. Και φαντάζομαι ότι και ο πυρήνας των ανθρώπων που παρευρίσκονται απόψε είναι αρκετός για να μεταδοθεί η απειλή της πράξης αρχείας, τους ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέτρα. Θα πω μια προσωπική εμπειρία ξεκινώντας απόψε, για να αντιληφθούμε πως χώρες οι οποίες προκόβουν δεν προκόβουν στην τύχη. Θα προκόβουν επειδή έχουν κάποιο πρόγραμμα σε κάθε φάση της πορείας τους. Θα γυρίσω πολύ πίσω το χρόνο του 1984. Φλεβάρι του 1984 που πήγε στη Γερμανία, τελειωμένος γιατρός, τελειωμένος νευρολόγος. Και είμαι έτοιμο να υπογράψω το πρώτο και πέρα, το πρώτο μου συμβόλαιο, εκεί που πήγε για να κάνω την εκπαίδευση. Μου φέραν διάφορα χαρτιά στα γερμανικά, πολύ σέλιδα, και άρχισα να υπογράφω το συμβόλαιο και έδινα τα διάφορα μου στοιχεία. Προχωρούσαμε κανονικά τη διαδικασία αυτή, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο που καθόταν η συνεισφορά μου στην ασφάλεια υγείας. Όπως ήταν και είναι ακόμα και στην Ελλάδα, τη συμμετοχή για τα έξοδα της ασφαλιστικής κάλυψης στο κράτο της υγείας την είχε εν μέρει το κράτος και εν μέρει ο ασφαλιζόμενος. Όταν φτάσαμε λοιπόν, ο αρμόδιος υπάλληλος με ρώτησε και μου είπε πόσα κιλά είσαι, λέω 92. Σταμάτησε έτσι, αντίχανε λίγο και μου λέει 92, λέμε, να το αφήσουμε δύο εβδομάδες αργότερα. Για ποιο λόγο υπάρχει, για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Εάν είσαι μέχρι 90, τα ασφάλιστα που θα καταθέτεις εσείς άτομα πέρα της ασφαλιστικής κάλυψης του νοσοκομείου θα είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα μάρκα. Αν υπερβαίνεις το βάρος του 90 που θα είναι κρίσιμο βάρος, τα ασφάλιστα θα είναι διπλάσια, θα είναι 4 εκατοστάρικα. Μπορείτε να προσπαθήσετε 2 εβδομάδες να κατεβείτε από τα 90 μια στιγμή πολύ κοντά για να μην πληρώνετε 2 εκατοστάρικα παραπάνω το μήνα. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Θα μπορούσα να πω ναι. Και μετά από την κορυφή του συμβολέου να γίνω πάλι 92, 95 ή 110. Πέρασε ένα χρόνο, τα κατάφερα, έχασε 2 κιλά, ήταν διαφορά. Υπέρασε το συμβόλαιο, πέρασε ένα χρόνο και έφτασε στο Φλεβάρι του 1985. Κάθε μήνα έπεφτε η μισθοδοσία που είχε δώσει η θέση μου τώρα πια, έπεφτε στο λογαριασμό του δουλειάριου που καταθέσαμε. Και το Φεβρουάριο του 1985 πήγε για να πάρω μετά από το λογαριασμό και δεν πήρε. Διερωτήθηκα εδώ καλά στην Γερμανία. Η οποία την πήγε σε όλα του, γιατί δεν βάλαν τα λεφτά στο λογαριασμό. Απευθύνθηκα στη διοίκηση και του το είπα. Η απάντηση ήταν: δεν είδατε στην παράγραφο τάδε, του σελίδα τάδε, ότι υπογράψατε τη σύμβαση σα. Τι γράφει, λέω, δεν μπορούσα. Υπογράψω ότι κάθε χρόνο για να συνεχίζετε τη σύμβαση σα, οφείλετε να φέρετε προληπτικά ορισμένε εξετάσει. Εθνογραφία θόρακο, καρδιογράμμα, χολυστερή, ζάχαρο και ρύθμιμα του σώματο. Και αν δεν τα κάνετε αυτά, δεν μπορεί να καθοριστεί η συμμετοχή σα στον ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν μπορείτε, δεν θα μπει η μισθοδοσία σας μέχρι να τα κάνετε. Αυτά θεωρώ ότι είναι μια κατάλληλη ιστορία για να δούμε πώς συμπεριφέρουν τα κράτη προχώρημα και που δίνουν βάση στην πρόληψη, στην προληπτική ιατρική. Και αυτά γινόταν το 1985. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, βρισκόμαστε το 2016. Στην Ελλάδα στην πρόληψη κάναμε ελάχιστα έως καθόλου. Αναφέρεται κανείς στον κλάδο των εμβολίων στην παιδιά. Και όλοι τρέχουμε και θέλουμε νοσοκομεία για να κάνουμε τι. Να θεραπεύουμε τα κακώς κείμενα. Να κυνηγούμε τις ασθένειες. Και θέλουμε κρεβάτια, και θέλουμε νοσοκομεία, και θέλουμε εντατικές, και θέλουμε ειδικές μονάδες. Γιατί, διότι αρρωσταίνουμε και αρρωσταίνουμε πιο πολύ. Και αρρωσταίνουμε πιο πολύ. Και πεθαίνουμε πιο πολύ. Και θα πεθαίνουμε πιο πολύ. Αν δεν δώσουμε βάση τη σημασία σε αυτό που λέει την πρόληψη. Δεν είναι φρόνιμο να τρέχουμε πίσω από τα νοσήματα.
Σημαντικό είναι να προλαβαίνουμε τα νοσήματα. Αν δεν γίνει αυτό, να το εξυπνιστούμε. Αν δεν παγιωθεί και γίνει σε όλους μας μια βαθιά αντίληψη, μια πεποίθηση, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου έχει κάνει μια προσπάθεια να φέρει στο κοινό ορισμένες γνώσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ότι λείπει από το κράτος. Σε μια προηγούμενη εκδήλωση που κάναμε πριν από τρεις μήνες περίπου, μίλησαμε για τα καρδιακά νοσήματα και τους διαδεσικούς παράγοντες που υπάρχουν. Και σήμερα αποφασίσαμε στην ίδια κατεύθυνση να μιλήσουμε για ένα τεράστιο θέμα που αγγίζει την περιστατική και ειδικά την παιδική περιστατική. Γιατί αυτό? Διότι μέσα στις διάφορες πρωτιές, αρνητικές πρωτιές που έχει η χώρα μας, μια θλιβερή πρωτιά, παγκόσμια πρωτιά, είναι και η περιστατική παιδική. Είμαστε πρώτοι στην παιδική περιστατική σε όλο τον κόσμο. Το τι σημαίνει θα το πούν οι εξαίρετοι ομιλητές οι οποίοι θα ακολουθήσουν και που θα αποδείξουν, πιστεύω, με τον πιο εύκολο τρόπο ότι η παιδική περιστατική είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ήδη ζούμε την κατάσταση αυτή που ακούμε στον Άγιο Νικόλαο, επειδή είναι μια μικρή πόλη, πέθανε ο Τάδε στα 50, πέθανε ο Τάδε στα 40, πέθανε ο Τάδε στα 60, ξαφνικά από αναμοπή. Αυτό θα γίνει αν δεν λάβουμε μέτρα σε 10, 20, 30 χρόνια, θα γίνει καθημερινότητα, θλίβερη καθημερινότητα. Δεν θα ήθελα να καταχρηστώ όλο τον χρόνο. Και νομίζω ότι πρέπει να ζήσω με τους εξαίρετους ομιλητές την παρουσίαση του θέματος αυτού, του τεραστίου θέματος που λέτε περί περιστατικής, και στο τέλος θα δοθεί ευκαιρία να γίνουν και διάφορες ερωτήσεις από το ακροατήριο που κάτω. Θα ευχαριστήσω τους εξαίρετους ομιλητές για την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν. Θα ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας στήριξαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που είναι η εφημερίδα Ανατολή, το Λατό FM, το Φωνία, και ο πολιτιστικός αρχικός οργανισμός του Δημονίου Νικολάου, οι οποίοι μας στήριξαν για να κάνουμε τη σημερινή δήλωση.